Πού είναι τα χρόνια τα παλιά που βγάζαμε τα χέρια μας να στρίβουμε τη βούρτσα, ε! Πού είναι! Παλιά αυτά, γιατί σήμερα η απόλυτη ευκολία. Θερμαντικά εργαλεία μαλλιών. Πάμε να ανακαλύψουμε το ηλεκτρικό ψαλίδι. Γεια σου, είμαι η Μαρία Δρετάκη, εκπαιδεύτρια κομμωτών και σε αυτό το κανάλι μοιράζομαι μαζί σας το πάθος μου για την κομμωτική τέχνη. Γι' αυτό κάνε την εγγραφή στο κανάλι και πάτα και το καμπανάκι για τα νέα βίντεο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τον εκπληκτικό κόσμο των θερμαντικών εργαλείων, αλλά όχι όλων, μόνο το ηλεκτρικό ψαλίδι. Αυτών των ψαλιδιών που μας άλλαξαν τη ζωή. Καλύτερη για μας τους δεν είμαι σίγουρη, αλλά τέλος πάντων. Η τεχνολογία μας φέρνει απέναντι στη θερμοκρασία και εγώ γίνομαι συνήθως κοινική, μη μποϊστερική και φωνάζω συνέχεια θερμοπροστατευτικά, θερμοπροστατευτικά, θερμοπροστατευτικά. Πολλά διαφορετικά εργαλεία και ποιο διαλέγω θα μου πεις, κεραμική αιστεία, τιτάνιο, τι. Εγώ θα σας πω αυτό σίγουρα, ότι τα ψαλίδια με το σίδερο που είχατε παλιά και τα έχετε ακόμα και τα με αυτό, ναι, να σας πω κάτι, ε, φυλάξτε τα κάπου που να μην τα βρίσκετε. Καλά, να σας δείξω κάτι νέο που βρήκα, έτσι, από την έρευνα εδώ, ε, ε εντάξει, είχα ένα σκύλο παλιά και είχε, είχε μια τέτοια ουρά. Και hop, μόλις το είδα, πά, πήγε το μυαλό μου εκεί. Εντάξει, άχρηστο δι, δι Σίγουρα θα διαλέξει ένα εργαλείο. Μην είναι τόσο φθηνό που δεν έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία. Να έχει να μπορεί να ρυθμίσει θερμοκρασία. Εκεί στου 180 βαθμού είσαι μια χαρά. Άσε του κομμωτέ τι κάνουν. Οι κομμωτέ τώρα είναι επαγγελματίε. Μπορούν να διαλέξουν ποιο ψαλίδι θα έχουν. Εντάξει, και ξέρουν και πού θα το τοποθετήσουν. Πρόσεχε, μην κάψει τα μαλλιά σου. Θερμοπροστατευτικά προϊόντα λέω πάντα. Όχι ενόπνευμα. Όχι ενόπνευμα στα θερμαντικά εργαλεία. Και το έχω δει και το κάνουν και οι κομμωτέ και βάζουν εκεί πέρα λακ και μετά τα τυλίγουν και κολλάνε τα μαλλιά πάνω στη, στην πλάκα και άστα να πάνε. Όχι ενόπνευμα στα θερμαντικά εργαλεία. Ξεραίνει πάρα πολύ τα μαλλιά. Τα ξεραίνει και τα καταστρέφει. Και εδώ θα σας πω κάτι βασικό. Και θα μείνω σε αυτό αρκετή ώρα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει όταν παίρνει ένα ψαλίδι και θε να το μάθεις, δεν θα το ανάβει. Θα το δουλεύει κλειστό, κλειστή τη θερμοκρασία. Θα το δουλεύει, θα το μαθαίνει και μετά θα το ανάβεις λίγο. Και μετά θα το ανάβεις περισσότερο και μετά ο Θεός μαζί σου. Πάμε να σα δείξω διαφορετικού τρόπου τυλίγματος στο ηλεκτρικό ψαλίδι. Ξεκινάμε με το τιτάνιο. Αυτό εδώ το ψαλίδι είναι πιο μεγάλο σε μέγεθο και κάνει πολύ ανάλαφρες μπουκλε, πολύ ωραίε και πολύ εμπορικέ. Το δουλεύουμε και εσωτερικά και εξωτερικά με πολλού τρόπου. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά εδώ τώρα σα δείχνουμε ένα από αυτού. Και μέσα και έξω. Αυτό εδώ ο τρόπο είναι μπροστά έξω. Πάμε σε αυτόν εδώ τον τρόπο, πιο εμπορικό, πιο κομωτικό κομμωτικό θα έλεγα, ο, τον οποίο βλέπετε ότι στρίβει πάνω στο ψαλίδι η τούφα και έτσι δουλεύετε πάρα πολύ καλά και κλείνουν πάρα πολύ ωραία τα λέπια οπότε έχουμε λίγο πιο ανάλαφρες μπουκλές οι οποίες κινούνται έτσι πιο νευρικές θα έλεγα και πάμε σε αυτήν εδώ την κίνηση πάλι πάμε σε μια στατική κίνηση η οποία είναι λίγο δύσκολη αυτό το συγκεκριμένο ψαλίδι εδώ είναι αυτό που σας λέω ότι μετράει μόνο του τη θερμοκρασία Δεν σας κάνω διαφήμιση, το ξαναλέω. Απλά εδώ τώρα είναι πάλι, μια άλλη κίνηση, πιο μαζεμένη, την οποία τη στερεώνουμε με ένα κλειψάκι εκεί και πάλι έχουμε μια πιο ε, κομμωτική ε, κίνηση, η οποία μας δίνει το χτένισμα της ΒΑΓ. Έτσι εκεί κρυώνει και παίρνουμε το αποτέλεσμα αυτό. Για πες μου τώρα εσύ, πώς φτιάχνεις τα μαλλιά σου, με κλασικό πιστολάκι, με πρέσα, μου, με ηλεκτρικό ψαλίδι. Πώ, τα αφήνει έτσι βρεγμένα. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα σχόλια. Μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το κανάλι για περισσότερα tip και κόλπα. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σα στο κανάλι και τα καμπανάκια για να σα θυμίζουν ότι κάθε Κυριακή έχει νέο βίντεο. Αν είσαι επαγγελματία κομμωτή, μπορεί να κατεβάσει ένα δωρεάν workshop για να μάθει να κάνει πανέμορφα μπαν στι πελάτησέ σου. Και θα βρει το link κάτω στην περιγραφή πατάς εδώ για επόμενα βίντεο